Διπλή γιορτή τιμούμε σήμερα τη λαμπρή ιστορική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και την Αγία Σκέπη της Υπερμάχου Θεοτόκου ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τη Μητέρα του Θεού για τη σκέπη και την προστασία της στον αγώνα των Ελλήνων. Τιμούμε το ηρωικό έπος του 40, ενός έπους σύμβολο εθνικής μνήμης και δίκτυο αναφοράς στην πορεία του ελληνικού έθνους. Το υπερήφανο όχι των Ελλήνων που δεν αφήνει ασυγκίνητο κανένα ελεύθερα σκεπτόμενο άνθρωπο, όπου γης. Αυτό το όχι συνεπέρνει όλη μας τη ζωή, γιατί ανέδειξε και αναδεικνύει το ήθος και την αρετή ενός περήφανου λαού, λαού ανδριωμένου με τα ιδανικά της πίστης, της πατρίδας και της ιστορίας. Ενός λαού που αντιστάθηκε στον εγκληματικό ολοκληρωτισμό ενός ναζιστικού κράτους τέρατος που ορθώθηκε στα σπλάχνα της Ευρώπης. Κι αν οι Πέρσες ζήτησαν γη και είδωρ και οι Ιταλοί ζήτησαν πρόσβαση στα ελληνικά λιμάνια, οδούς και σιδηροδρομικά δίκτυα, οι δανειστές μας σήμερα ζητούν ως αντάλλαγμα την εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας και του πλούτου που κρύβει η αιματοβαμμένη γη των προγόνων μας. Σήμερα λοιπόν είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε το όχι του 40, αλλά και επιτακτικό να το επαναλάβουμε δυνατά, μιας και ζούμε στην εποχή του ναι. Ωστόσο αυτό προϋποθέτει γνώση και επίγνωση της ιστορίας μας, που δυστυχώς στις μέρες μας θεωρείται παροχημένη, καθώς ο τεχνοκρατισμός και η παγκοσμιοποίηση λειτουργούν ισοπεδωτικά και αποτρέπουν τις κοινωνίες από τη γνώση και τη σκέψη. Οι σύγχρονοι πόλεμοι λοιπόν διεξάγονται με τελείως διαφορετικά μέσα και κανόνες. Και τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί όταν η ψυχή δεν φλογίζεται από το πάθος της θυσίας. Μιας θυσίας που προποθέτει ιδανικά όπως η πατρίδα, η θρησκεία, η ιστορία. Τα ιδανικά αυτά ποτέ δεν έλειψαν από τη ζωή μας. Ωστόσο, με δεδομένες τις τωρινές δύσκολες συγκυρίες, φαίνονται σαν να έχουν καμφθεί ή να κοιμούνται, περιμένοντας τη στιγμή κατά την οποία θα ξεσπάσουν ενάντια σε όσους επιβουλεύονται να καταστήσουν υπόδουλο το ελληνικό έθνος και τα άγια χώματά του. Η αντίστασή μας διαχρονικά συνίσταται στην ενότητα του πνεύματος και την ομοψυχία του λαού. Κι αν παραμένουμε προς το παρόν βουβή στην άνευ όρων παράδοση της χώρας μας στους ξενόφρονους κατακτητές, ας θυμηθούμε τα λόγια του ποιητή Γιάννη Ρίτσου που μας ψυχογραφεί. Τούτος ο λαός, αφέντη μου, δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει, και όσα του λες θα κάνει κομπολόγια. Και από τους τάφους ξεκινούν όλοι οι νεκροί του αγώνα και μπαίνουν πάλι στη σειρά με σιδερένιο γόνα. Και τούτο το περήφανο και άμετρο ψυχομέτρη, μόνη σημαία το φως κρατεί, μόνο σπαθή ταλέτη. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Για την 80 ΔΕ ο διοικητής.
Δήμος ΚΟΒ. Αστυνομική διεύθυνση Δωδεκανήσου, ο αστυνομικός διευθυντής. Για το λιμενικό σώμα, ο λιμενάρχης ΚΟΒ. Για το πυροσβεστικό σώμα ΚΟΒ, ο διοικητής. Σύλλογος Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών και Εθνικής Αντίστασης. Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Παράρτημα ΚΟΒ. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Κονησίου. Ενός λεπτού σιγή. Εθνικό σύμνος.